σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Καρβουνό. Πρεμιέρα σήμερα για την Master League και ο Αριστέος αντιμετωπίζει τους Team Thunder στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Ο Αριστέος, ο οποίος ξεκινάει με Γκίνη, Φιλιππόπουλο, Παούρη, Τουντά και Τζίκο στην πρώτη πεντάδα. Ενώ από την άλλη έχουμε Γεωργίου, Ζαράνη, Ζαΐμι, Πέπα και Καρτάνο στους πέντε της Thunder. Πρώτη άστοχη επίθεση από την πλευρά των φιλοξενούμενων και τώρα οι γηπεδούχοι έχουν την πρώτη ευκαιρία τους. Φιλιππόπουλος θα πάρει ένα σούτυρον πόντων, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Το μάζεψε ο Γεωργίου. Θα πέρασε για τον Καρτάνο, θα γυρίσει με το δεξί, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Το Παουρίς αφήνει στον Κινή για να κατεβάσει. Φιλιππόπουλος το άφησε ξανά και πάλι θα επιχειρήσει ένα σου τριών πόντων. Μπαλά στο σίδερο. Μια ευκαιρία με Τζίκο, αυτό θα σπάσει το ρόδι. Πρώτο καλάθι λοιπόν για τον Αριστέο για το 2-0. Ζαράνης. Εδώ Καρτάνος. Παίξε τώρα με τον Πέπα, ο οποίος θα πατήσει γέρα, σηκώνεται, δεν μπορεί να ευστοχίσει, παραμένουν στο 0 οι φιλοξενούμενοι. Κίνη. Περάσε, πήγε προς τα μέσα, έβρικε την πάσα έξω. Άλλη Κίνη, επιλέγει να πασάρει και όμως που δεν βρίσκεται κανείς. Περνάει έτσι αν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους άσπρους. Συνέχεια με Πέπα. Κύριος Ζαράνης πιέζεται από τον Τούντα. Καρτάνος θέλει να γυρίσει, Ζαράνης δεν έκανε την πάσα. Στα 5 δευτερόλεπτα έρχεται ένα δίποντο, το οποίο είναι και εύστοχο από τον Ζαΐμι, Γιάννη Φουφαρίση. 2-2. Πρώτο καλάθι και για την Thunder. Φιλιππόπουλος δεν μπορεί από κοντά. Μάζεψαν οι φιλοξενούμενοι. Γεωργίου κουβαλάει, μπαίνει στον δρόμο του εκεί ο Ζαράνης για να μαζέψει την μπαλά. Προσπίσει από τον Γεωργίου, ο οποίος κρατάει την κατοχή στα 10 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάει κόντρα στον Τούντα, στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Και τώρα ο Γκίνη θέλει να τρέξει. Έκλεψαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και βγαίνουν και πάλι στην επίθεση. Θα τα κάνει όλα μόνος του ο Ζαράνης, δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν αλλάζονται τώρα το 2-2. Τούντας θα δώσει συνέχεια στο γρήγορο ρυθμό. Θα δώσει συνέχεια και στην αστοχία. Ενώ ο Κούρτζο Μένεγκας λοιπόν να ζητάει time out. Δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά τα πρώτα λεπτά της ομάδας του. Καρτάνος. Ωραία περιστροφή, τον πούλησε όμως η μπάλα στο τελείωμα. Τουντάς κερδίζει το φάουλ από τον Ζαράνη. Ηρεμία ζητάει ο κόσμος του Αριστέου. Πρώτο ομαδικό από την πλευρά της Thunder. Τουντάς άλλαξε κατεύθυνση. Ψάχνει επιλογές, αφήνει έξω στον Παουρί. Αυτός επιλέγει και πάλι τον συμπαίκτη του. Ναι, ωραία ο Τούντας, δεν θα σκοράρει. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Ζαΐμις. Ούτε τώρα θα πει το καλάθι. Γενικά η αστοχία κυριαρχεί μέχρι στιγμής και στις δύο πλευρές.
δεν είναι κακές οι προϋποθέσεις των σουτ και γενικά των προσπαθειών, αλλά έχουμε δει μόνο δύο καλάθια μέχρι τώρα. Φιλιππόπουλος. Είδε τις κινήσεις. Ο Γκίνιν αυτός που πήρε. Κλείθηκε και έφτασε στο 0 το χρονόμετρο χωρίς να προλάβει να εκτελέσει. 5-44 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ στο χαμηλό 2-2. Ζαράνης τώρα αργά-αργά. Έτσι με τον Ζαΐμι. Και πάλι Ζαράνης στην κορυφή, θα το πάρει από εκεί. Αλλά στο σίδερο. Λίγος αφήνει στον Τούντα. Γκίνι. Έγινε το κόψιμο, επέλεξε τον Τούντα. Και πάλι Γκίνι. Θα σηκωθεί για τρεις το βάζει. Για το 5-2. Πρώτο τρίποντο. Έστοχο στο μάτς. Περάσει ο Γεωργίου. Έχουμε παράβαση. Κατοχή έτσι για τους άσπρους. Κίνη πήρε και πάλι χέρι με χέρι. Σε στο πλάι ο Τζίκος. Δεν θα πλησιάσει, η πάσα του δεν θα περάσει. 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τον αριστερό. Έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Κούρτης πέρασε στο μάτς. Τούντα στα δεξιά, στα 6 το ρολόι. Μόλις 4 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Θα πρέπει να βιαστούν περισσότερο τώρα οι γηπεδούχοι. Φιλιππόπουλος θα πάρει, θα εκτελέσει κιόλας κατευθείαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Ζαράνης. Στην γωνία ο Ζαΐμις. Θα ρωτήσει πάλι με τον Ζαράνη. Καρτάνος προσπαθεί να γυρίσει. Θα φτάσει πάλι στον συμπαίκτη του. Κούρτης. Για δύο είναι το σουτ του Ζαράνη, το οποίο είναι άστοχο. Παραμένει το 5-2. Έχουμε φάουλ τώρα το δεύτερο ομαδικό από την πλευρά της Thunder. Γίνει. Ένα σουτ δύο πόντων. Τελευταίος τους βρήκε ο παίχτης του αριστερού, νομίζω, ναι. Έτσι κατοχή είναι για την Thunder. Πέπας. Θα πάει μόνος στην προσπάθεια και πολύ καλά θα κάνει. Λέωνε σε 5-4. Στον πόντο πλέον πλησιάζει η Thunder. 3-38. Επόμενος στο ρολόι για να χρησιμοποιήσουμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Παουρίς. Άφησε στο πλάι. Ένα σουτ τριών πόντων τώρα. Όχι καλό όμως από τον Μανούρη. Πρώτη δική του προσπάθεια. Δεν βρήκε στόχο. Έκλειψε ωστόσο τώρα ο Αριστεός. Γίνει. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Και θα αφήσει πάλι στο καλάθι. Για 37-4. Αυτή η μακρινή πάσα την κατάλαβε ο Παουρίς. Ωραία συνεργασία, δεν θα έρθει όμως το καλάθι. Τρέχει τώρα ο Κούρτης. Πήρε ο Καρτάνος, γυρίζει από κοντά, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Και έτσι έχουμε δύο βολές για την Thunder, οι πρώτες δικές της. Το παιχνίδι. Αγγελόπουλος και Παπαθανάσιο έχουν περάσει στο παρκέ στο εντωμεταξύ. Από την άλλη έχουμε τον Δούρο στο μάτς.
στα 5 και 7 6 τώρα από τις δύο ευθύγες βολές του Καρτάνου. Γίνει. Κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για 3. Μαζεύει σε δεύτερο χρόνο το rebound από τις Ισλάνδε. Και τώρα Καρτάνος. Κουρτής. Ψάχνει λίγο χώρο. Στα 10 λεπτά το ρολόι. Καρτάνος βγαίνει στην περιφέρεια για να πάρει. Ο Καρτάνος θα είναι και ο εκτελεστής. Δεν μπαίνει το καλάθι. Κατεβάζει ο Μανούρης. Παούρης, Μανούρης ξανά. Σηκώνεται, δεν θα σημαδεύει σωστά. Καρτάνος θα παίξει με μια γρήγορη πάσα. Ωραία, κράτησε την ισορροπία του. Σκόραρε με τον σε δεύτερο χρόνο ο Πέχτης Στάντερ. Ο Παπαθανάσιου είναι από ό,τι βλέπω, ναι. Και αυτός θα βάλει και μπροστά την ομάδα του. 7-8. Τσίγκος. Κάτσε άλλο το τελείωμα, την μπάλα πέρασε πίσω από το ταμπλό. Ενώ παίρνει κάτι τώρα. Περνάει στην θέση του Τσίγκου. Κούρτης. Καρτάνος στην κορυφή με τον Δούρο μπροστά του. Έγιναν δύο παίκτες, ο Πέπας έμεινα μαρκάριστος. Δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του πίσω από τα 6.75, ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Γίνει. Ο Δούρος θα κερδίσει το φάουλ από τον Πέπα. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Τέσσερα λεπτά μας απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Έγινε το λάθος από την επαναφορά του Αριστεού. Και φεύγουν γρήγορα τώρα στην άλλη πλευρά οι Thunder. Παούρης. Κράτησε με αριθμητικό πλεονέκτημα ο Αριστεός. Και στοχοτρίποντο. Εκτέλει ο Γκίνι. Ποιος είναι από τους καλύτερους του Αριστεού μέχρι στιγμής. Για το 18. Από μία επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Γεωργίου από τα δεξιά. Θα αξιοποιήσει το φάουλο Βερδικάρης. Είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό για τους άσπρους. Ανέφεραν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Πάσα έξω. Το σκέφτηκε για λίγο ο Αγγελόπουλος, το πήρε τελικά, δεν το έβαλε. Και αφήνει και λίγα δευτερόλεπτα τώρα στον Αριστεό. 7 συγκεκριμένα. Μανούρης. Γίνεται και το τέταρτο ομαδικό από τους φιλοξενούμενους, 4,2 στο ρολόι. Να δούμε τι προλάβουν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Μανούρης θα επαναφέρει. Παούρης βρίσκει χώρο, εκτελείται, το βάζει. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο με το σκορ στο 18. Και στην δεύτερη περίοδο με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 18, έχοντας τον Γκίνι σε πολύ καλή μέρα μέχρι στιγμής. Αρκετά καθοριστικός ο παίκτης του Αριστείου. Ήταν καθώς που με το δικό του τρίποντο έβαλε ξανά την ομάδα του μπροστά. Ένα τρίποντο από τη γωνία, ο Μανούρης τώρα είναι αυτός που εκτελεί. Παίρνει τη σκυτάλη από τον Γκίνι και γράφει το 13-8. Αρχίζουν και ζεσταίνονται σιγά σιγά οι άσπροι. Γεωργίου στέκεται στον αέρα, ωραίο καλάθι. Το πήρε πάνω του, το έβαλε 13-10. Γίνει. Ο Μανούρης, αυτή η πάσα δεν θα περάσει, την κατάλαβε και την έκοψε, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την κατοχή ο Κούρτης, έτσι πήγε στράφη όλη η προσπάθεια του.
Τζούρος. Ένα νέο σουτ από την δεξιά πλευρά τώρα, γίνει στην Αιχίτζη. 16-10. Τρίποδες βόμβες, η μία μετά την άλλη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παίρνουν ένα προβάδισμα έξυπνο πλέον στο μάτς. Γεωργίου. Έδωσε και πάλι στον Αγγελόπουλο. Ξανά Γεωργίου. Καρτάνος. Πάει αρκετά μακριά. Εκτελεί. Λίγο έλειψε ένα σκοράρι. Μαούρης ξεφεύγει. Πες τώρα με τον Γκίνη. Φιλιππόπουλος. Ξανά Γκίνη. Να δούμε αν θα μπορέσουν να δώσουν συνέχεια στο σερί τους. Όχι στο σερί, με συγχωρείτε. Να δώσουν συνέχεια στην ευστοχία τους. Υπάρχει στον γηπεδούχο. Οι οποίοι κλέβουν κιόλας με τον Παούρη. Και αυτό σύρεμα είναι στον Δούρο και αυτός με τη σειρά του στον Μανούρη. Μανούρης οργανώνει. Φιλιππόπουλος γίνει στην περιφέρεια. Καλή άμυνα. Προστιγμένη από τον Αγγελόπουλο. Μπαλά παραμένει στα χέρια των Ασπρών, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν μια επίθεση. Έγινε η επαναφορά, παίρνει ο Μανούρης. Στέγεται για 3, να το πάλι. 19-10. Μανούρης και εκείνη κάνουν ένα πάρτι από το τρίποντο. Στο σύν 9 πλέον ο Αριστεός. Γεωργίου αμαρκάριστος, θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. 9-2 το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής. Στην δεύτερη περίοδο, Φιλιππόπουλος δεν τα κατάφερε από κοντά. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς και τώρα τρέχει ο Κούρτης. Πιεσπιέζεται. Πέπας, μένει στον αέρα. Καλή πίεση από τον Βούρο. Τον Δούρο, με συγχωρείτε. Και τώρα Μανούρης με απόλυτη ψυχραιμία. Φιλιππόπουλος, ακόμη πιο δεξιά για τον Γκίνη. Αυτή τη φορά δίστασε να εκτελέσει αυτό τον Μανούρη. Αυτό δεν θα το σκεφτεί και ιδιαίτερα. Μπαλαστημένη στα χέρια του, θα κάνει δουλειά από κοντά. Με τα αριστερό layup, 21-10. Η διαφορά πλέον ξεφεύγει στους 11 και αναγκάζει έτσι την Thunder να καλέσει time out. Συνέχεια στην δράση με ένα φθηνό λάθος από την Thunder. Επιστρέφουν σε θέση επίθεσης έτσι υπέρθυνση του Αριστεού. Υπενθυμίζω οι γηπεδούς που προηγούνται πλέον με 11 πόντους. Ο Γκίνη δεν θα μπορέσει να ανεβάσει κι άλλο το σκορ. Καρτάνος. Αι μόνος του με φόρα θα τελειώσει τη φάση. 21-12. Μαούρης. Πήρε ο Γκίνη. Κρατάει και οργανώνει αυτή την επίθεση των γηπεδούχων. Παλέσα στον Μανούρη. Κάνει τις σταυρωτές. Έχει γίνει φαουλ από το νούμερο 4 από τον Πέπα. Πρώτο ομαδικό για την Thunder. Φιλιππόπουλος. Παίζει με πλάτη. Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το κλέψιμο οι φιλοξενούμενοι και κρατούν έτσι οι άσπροι. Ένα step back τρίποντο από τον Γκίνη. Αλλά στην γωνία Γεωργίου θέλει να πλησιάσει. Σηκώνεται για δύο, δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Γκίνη πήγε με τον Μανούρη. Και τώρα Δούρος. Έχει σταματήσει την τρίπλα του, κάνει τις προσπίσεις, γυρίζει με το δεξί. Ούτε αυτός αφήσει παλά στο καλάθι, δεν αλλάζει το 21-12 από τις τελευταίες φάσεις.
Αλέξης Αράνης, έπαιξε με τον Γεωργίου. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Δούρο, αυτός ακούμπησε τελευταίος και πετάει εκτός την μπαλά. Έχουμε και αλλαγές για τον αντίστοιχο τώρα. Ο Τζίκος επιστρέφει, όπως και ο Τζίντας. Αλλά και ο Δρόσος. Ζαράνης. Και ο Καρτάνος στα αριστερά με τον Φιλιππόπουλο να έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Ωραία θα τον προσπεράσει. Έφτασε όμως μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, αλλά εκεί τα χάλασε. Δρόσος. Και τώρα Φιλιππόπουλος. Τζίντας αφήνει στον Παούρη. Τζίκος γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, εκτελεί για δύο. Και μάζεψε τώρα ο Ζαράνης. 4,5 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Το 21-12 παραμένει στο σκορ. Καρτάνος. Ένα δίποντο, όχι καλό. Από τον Ζαΐμι. Ξενούμενοι ώστε να ρίξουν την απόσταση. Έτσι λοιπόν μπορούν να αυξήσουν το προβάδισμα του συγκεπέδου και δεν θα το κάνει ο Παούρης, ο οποίος πήγε και κάπως άτσαλα στον Ζαΐμι. Βρέθηκε στο παρκέ όπως της Thunder, τώρα θα σηκωθεί. Και έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Με τον Παπαθανασίου να επιστρέφει. Έξω και πάλι για τον ίδιο, αυτός θα πάρει το τρίποντο. Δεν σκοράρει. Παούρης πατάει γκάζι. Έχει δύο μαύρες φανέλες μπροστά του, δεν διστάζει να εκτελέσει. Δεν μπορεί όμως να ευστοχίσει. Καρτάνος τώρα για την Thunder. Έχει στην πλάτη τον Φιλιππόπουλο. Πήρε το screen. Ωραία, εδώ βγήκε η φάση, πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Έκοψε ο Παπαθανασίου κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Έγινε το 21-12, το 21-14 με συγχωρείτε. Και έχουμε για time out για τον Αριστεό. Με ένα δικό τους 4-0, οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να ρίξουν διαφορά στους 7 πλέον. 21-14 δείχνει ο πίνακας σκορ. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Φιλιππόπουλος σκοράρει. 23-14. Ζαράνης. Τζούρτος, πιεζόμενος, αφήνει τον Καρτάνο. Θα πάρει το φάουλ εκείνος από τον Παουρί. Φερδικάλης επιστρέφει. Παίρνει την θέση του Παούρη. Έγινε επαναφορά Καρτάνος. Θέλει να παίξει με πλάτη. Ωραία γυρίζει, αλλά είναι και καλή η άμυνα του Φιλιππόπουλου. Ποιος τον σταμάτησε, πόδι στην συνέχεια από τον Παπαθανασίου. Κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Συνέχεια με Τούντα. Τούντας φτιάχνει συμπαίκτη, αφήνει έξω. Περδικάρης, θα κάνει βήματα. Συνέχεια τώρα στο μάτς. Την πάσα προς τη στιγμή είναι εκεί ο Δρόσος. Μπαλά παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Η Δρόσος
σφιχτικά εκεί ο Παπαθανασίου. Ωραία προσποίηση, σηκώνεται στην συνέχεια και σκοράρει. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 23-16. Κούντας. Βρήκε και πάλι τον Δίντα. 7 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Τζίγκος στα 4, πάει κατά μέτωπον και κερδίζει το φάουλ. 44. Στη γραμμή τώρα ο παίκτης του Αριστεύου. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό και των φιλοξενούμενων. Δύο ομαδικά έχει ο Αριστεύος μέχρι στιγμής. Χάμενη πρώτη. Ετοιμάζεται σιγά σιγά για την δεύτερη. Θα τη βάλει αυτή. Για το 24-16. Έγινε φαουλ τώρα πάνω στον Ζαράνη. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ζαράνης ξανά, αυτή τη φορά θα περάσει το κέντρο. Συνεχίζει να πιέζει ο Δρόσος. Τράνος ωραία, άφησε στον Παπαθανασίου και αυτός να αξιοποιήσει την ευκαιρία. 24-18. Μειώνουν στους 6 και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό και της δεύτερης περίοδου. Τουντάς. Δρόσος πάει από τα αριστερά, έδειξε μπροστά του ο Καρτάνος. Τον περιόρισε αρκετά στην προσπάθεια για καλάθι. Καράνης τώρα ξεφεύγει, θα βρεθεί στο παρκέ χωρίς φαουλ. Ζήτησε και πήρε ο Παπαθανασίου. Μπάλα στο πλάι Ζαΐμις για δύο, αναπηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός. Ζαράνης δυναμικά, θα κερδίσει το φαουλ. Δυνατές μάχες. Και βγαίνει κερδισμένος εδώ ο Ζαράνης, ο οποίος θα πάει στην γραμμή για τις δύο προσπάθειες του. Δεν θα πει στο καλάθι πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 24-19. Γίνει και Μανούρης, αλλά και Περδικάτης έχουν επιστρέψει στο παρκέ. Και ο Κίνη τώρα αναλαμβάνει, όπως και νωρίτερα, να φτιάξει την επίθεση για την ομάδα του. Και ο Τζίκος, ο οποίος έχει πάρει θέση εκεί μπροστά από τον Ζαράνη, αυτός θα κάνει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για την Thunder. Γκίνι, ψάχνει συμπαίκτη, Τζίγκος. Άφησε στο πλάι στον Γκίνι. Θα δεχτεί τώρα ακόμα ένα φάουλ. Το τελευταίο που θα αναδώσουν οι φιλοξενούμενοι. Μανούρης είναι επαναφορά, Τζίγκος. Γίνει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. 8 δευτερόλεπτα έχει διαθέσιμα για την επίθεση. Νομίζω ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια. Όχι, τελικά αφήνει στον Περδικάρη. Αυτό σηκώνεται για 3, όχι. Δεν έχει βρει. Όχι, έκλεισαν. Πάζεψαν το ριμπάν βασικά. Φιλοξενούμενοι και έχουν 10 δευτερόλεπτα. Καρτάνος κρατάει στα 6. Θα πάει μόνος του. Αστόχησε, μάζεψαν οι άσπροι. Ένα πίσω από το κέντρο. Όχι. Πήρα λοιπόν. Και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 24-19. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο μισό του παιχνιδιού ανάμεσα σε Αριστεό και Thunder. Στο 24-19 βρισκόμαστε τώρα με τον Αριστεό
Νωρίτερα να έχει φτάσει και σε μία διψήφια διαφορά, έφτασε να προηγείται και με 21-10. Ωστόσο η Thunder κατάφερε κάπως να συμμαζέψει την απόσταση και να ψαλιδίσει την διαφορά, η οποία τώρα είναι στους 5 πόντους. Τζίγκος για τους γηπεδούχους, Παούρης και τώρα Γκίνι, ο οποίος θα σηκωθεί αμέσως για 3, η μπάλα σταματάει στο σίδερο. Μάχη στον αέρα εκεί με τον Πέπα να είναι κερδισμένος. Γεωργίου θα γίνει το φάουλ τον Μανούρη, ο οποίος αντίδρα κιόλας στο σφύριγμα. Φάλ το έχει κάνει ο Τούντας. Είναι και το δεύτερο ομαδικό φάουλ. Γρήγορα, γρήγορα φτάνουν τα δύο ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Ο Αθανασίου πίνει έξω. Τζούρτος ψάχνει επιλογή. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Από πάρα πολύ μακριά βρίσκει σίδερο η προσπάθεια του Τούρτη. Τώρα το φάουλ θα γίνει από τον Ζαΐμι, όχι από τον Παπαθανασίου, με συγχωρείτε, ο οποίος διαφωνεί με την απόφαση του ρέφερη πρωτομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Τα λένε τώρα οι δυο τους. Και τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς. Κοιτάς. Γκίνι φύγει έξω, Μανούρης για 3. Αδύναμο το τελειωμά του, Γκίνι μπήκε στην πορεία της μπάλας. Πήρε το επιθετικό rebound, πήρε και το φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Νομίζω στην, πάνω στην προσπάθεια πρέπει να έχει γίνει. Βολές, ναι, θα πάει στην γραμμή ο Γκίνι. Είναι και το τρίτο φάουλ του Κούρτη. Πρώτο καλάθι και στην τρίτη περίοδο. Μένει και βγαίνει δεύτερη. Ο Τζίγκος έχει βιαστεί και να περάσει στο παρκέ. Στο ζωγραφιστό, με συγχωρείτε. Πέπας. Μπράβο στην μπάλα μέσα από τα χέρια ο Μανούρης. Βρήκε και την πάσα και φεύγει στον ευνηδιασμό. Κοίτας και σκοράρει για το 27-19. Γεωργίου. Γυρίζει. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Μαζεύει ο Παούρης. Και τώρα Τούντας. Γίνει, αλλάζει κατεύθυνση. Παίρνει τα βήματα, σκοράρει με το δεξί. Ωραία. 29-19 ξανά η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. 1-5-0 των γηπεδούχων, οι οποίοι συνεχίζουν να πιέζουν και κλέβουν και πάλι. Και έχουμε καλά την φάουλ. Ο Γκίνι θα κάνει τη δουλειά από κοντά. 31-19 πλέον. Και κεκτημένη ταχύτητα έχουν βγει στην τρίτη περίοδο οι άσπροι. Και αναγκάζουν έτσι σε ένα time out τους αντιπάλους τους. Στη γραμμή για τη πληρωματική βολή του ο Γκίνι. Αστοχή. Θετικό rebound όμως, παραμένει έτσι ο αριστερός στην επίθεση και θα κάνει τη δουλειά από μακριά. 34-19, ο Γκίνι είναι εκπληκτικός μέχρι τώρα. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο μάτς και στην τρίτη περίοδο. Πέπας. Θα μπορέσει να βγάλει την αντίδραση. Η Thunder θα γίνει βήματα εδώ από τον Πέπα. Παραμένουν χωρίς καλάθι οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Πρέπει να δυσκολεύονται πάρα πολύ επιθετικά. Δεν δημιουργούν, δεν σκοράρουν και έτσι έχουν μείνει κολλημένοι στους 19. Μανούρης λέγει να πάει κοντά και πολύ καλά κάνει.
36-19 το σκορ και η απόσταση όλο και ανεβαίνει από την πλευρά του Αριστεού. Τζούρτος. Καρτάνος. Έδειξε με τον Κούρτη. Γεωργίου γυρίζει. Παίρνει το φάουλο από τον Μανούρη. Πιστεύει και δίνει και το χέρι του στον αντίπαλο του. Θα μπει η βολή για το 36-20. Μέσα και η δεύτερη. Δύο στις δύο βολές από τον Γεωργίου, 36-21. Ενώ τώρα που ήρθε και ο Μανούρης για να μπει σε θέση του ο Δροσός. Γίνει. Τώρα βρίσκει τον Τζίκο. Έχει τον Καρτάνο, εκείνος μπροστά του, θέλει να το παίξει στα πόδια, σταματάει, εκτελεί. Μαζεύει ο Κούρτης. Έχει επιστρέψει η άμυνα του Αριστεού. Κούρτης παίρνει και πάλι. Πέπας. Συγκρούστηκε εκεί, μπερδεύτηκε με τον Καρτάνο. Μπάλα θα φύγει μέσα από τα χέρια του Τζούρτου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για την Thunder. Και αυτή είναι αποτελεσματικότητα. Παίρνει και γκρίνια κιόλας. Ο Τζούρτος τώρα πέρασε εκτός για να μπει στην θέση του ο Αγγελόπουλος. Γίνει. 12-2 πλέον το επιμέρους σκορ που τρέχουν οι γηπεδούχοι. Δροσός. Παίζει με τον Τζίκο. Ανάποδο λέει, απεξαιρετική κίνηση. Νικάει στα ίσα τον Αγγελόπουλο, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να τον σταματήσει. 38-21. Φάουλο από τον Δρόσο. Το τέταρτο για τον Αριστεό. Ο Δρόσος τώρα θα πάρει την θέση του Τζίγκου. Την έχουμε αλλαγή και για, τους Thunder, και για την Thunder. Με τον Ζάιμ να επιστρέφει. Καρτάνος. Πάσα έξω. Ένα τρίποντο, όχι καλό από τον Αγγελόπουλο. Μάχη εκεί για την μπάλα, έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι για τον Αριστεό. Κοιτάς. Παούρης. Πάει κοντά του Γκίνι για να πάρει χέρι με χέρι. Παίρνει τη δεξιά πλευρά, η πάσα του δεν θα περάσει για τον Δούρο. Ήταν εκεί στην κατάλληλη θέση για να την σταματήσει ο Κούτρης, ο οποίος κάνει εξαιρετική κίνηση. Θα πέσει στο παρκέ χωρίς κάτι το αντικανονικό. Γκίνι. Λίγη να εκτελέσει από μακριά, πυροβολή ξανά. 41-21. Στρογγυλά στο σύν 20 πλέον η διαφορά υπέρ του Αριστεού, με τον Κίνη να εξακολουθεί να κάνει τρομερά πράγματα πίσω από τα 6.75. Να δούμε αν θα μπορείς να απαντήσει ο Καρτάνος, όχι δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Μια ευκαιρία για την Thunder, Ζαΐμις από πιο κοντά, να στοχεί και αυτός. Ρεμία, κοιτάει ο Δεμέναγας. Κουντάς, είναι πίσω τον Παούρη. Μπρος. Ποστάρει τον Αγγελόπουλο, γυρίζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 43-21. Απόλυτα κυρία της μέχρι στιγμής η γηπεδούχη. 4-15 πριν αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Φάουλ τώρα επάνω στον Γεωργίου. Ενώ θα γίνουν και οι αλλαγές. Ζαράνης επιστρέφει για την Thunder, ενώ από την άλλη έχουμε Φιλιππόπουλο και Περδικάρη.
και πάλι στο παρκέ. Γεωργίου είναι στη γραμμή καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά του Αριστεού. Θα βάλει και την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 43-23. Γίνει. Άραξε το μαρκάρισμα, έμεινε πάνω του Αγγελόπουλος. Τώρα πέστε ο Καρτάνος. Φιλιππόπουλος κλείστηκε από 2. Έχει γίνει φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Όχι, έχουμε πόδι τελικά. Γίνει. Παίρνει και εκτελεί αμέσως από ένα σημείο που τα έχει πάει καλά σήμερα. Αυτή τη φορά στόχησε, Περδικάρης. Και πάλι γίνει με την μπάλα στα χέρια του. Θα βγει πάνω το Ζαρανής. Άρα λίγο να γίνει το λάθος, ένα δευτερόλεπτο, δεν προλάβανε εδώ να εκτελέσουν έγκαιρα οι γηπεδούχοι, έτσι έμεινε η μπάλα στα χέρια. 43-23 παραμένει το σκορ. Λαράνης φτιάχνει την επίθεση της Thunder. Ένα σουβιάδι, ο πόντις έστωχο επίσης από τον Ζαΐμι. 43-25. Γίνει. Βλέπει τις επιλογές του Φιλιππόπουλος με καλύτερη θέση. Δεν μετράει το καλά, φίλε, ο ρεφερί. Όπως και να έχει, έχουμε βολές, όχι. Ναι, τώρα θα μπει το πέμπτο ομαδικό. Έχουμε βολές. Τέλεια, αυτό την πρώτη. 44-25. Και 45-25 ξανά η διαφορά στις 20. Ζαράνης. Θα κινήσει από τους συμπαίκτες του. Θα πάρει και θα εκτελέσει ο Ζαΐμις. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα, θα καταλήξει εδώ στο παλασιό. 45-27. Φιλιππόπουλος. Γίνει. Γίνει πάνω του δυναμικά ο Ζαράνης. Έπαιξε με τον Δούρο. Κλείστηκε. Τρίποδο τώρα από την κορυφή. Τι κάνει ο Γκίνης σήμερα. 48-27. Δεν είναι απλά ζεστός, είναι καυτός ο Γκίνη. Και νομίζω πως δεν μπορεί κανείς να του πάρει σήμερα το βραβείο του MVP από τα χέρια. Ωστόσο μας σημαίνει και μια περίοδος ακόμα. Όταν δεν ξέρεις, Γκίνη θα δώσει και την πάσα τέλος στον Δρόσο. Πάει από τα αριστερά, ακολουθεί ο Δούρος, ούτε αυτός. Περδικάρης τώρα. Για τρεις ολομόναχος, δεν θα το βάλει. Ζαράνης. Για μέχρι στο τέλος, δεν κατάφερε κάτι. Γίνει. Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα, στην τρίτη περίοδο. Σηκώνεται μετά την τρίπλα ο Δούρος, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Καρτάνος. Γυρίζει ωραία, δεν τελειώνει εξίσου καλά, από μια προσποίηση. Με χώρο τώρα ο Παπαθανασίου, πάει εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία, δεν θα καταφέρει κάτι. Και τώρα Δούρος,
Έχει επιλογή για πάσα την πύρο, ο Δρόσος και την άφησε στο καλάθι. 50-27. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το σκορ έχει ξεφύγει. Ο Αριστεός έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Με την πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα της Master League. Έχουμε φάουλ τώρα και πολλές για τον Καρτανό. Αμένει πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Δεν αλλάζει το 50-27. Γίνει. Να δούμε αν θα παίξει μόνος του. Έχει τον Καρτάνο πάνω του. Γυρίζει. Μετάει το πρόσωπό του ο Περδικάρης θα εκτελέσει. Μαζί θα είναι φιλοξενούμενοι 5 δευτερόλεπτα. Ζαράνης στέκεται, εκτελεί στη λήξη του χρόνου. Δεν μπορεί. Προλαβαίνει το ρολόι στην συνέχεια και ο Παπαθανασίου. Τα αφήσει να φέρει κάτι καλό. Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ να δείχνει 50-27. Και η τετάρτη περίοδος εδώ στο Καρβουνό με τον Αριστείο πλέον να κάνει άνετα το παιχνίδι του, να πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής ο Γκίνη και να κυριάρχουν πλέον οι γηπεδούχοι. 50-27 δείχνει ο Φωτεινός πίνακας. Πέπας μειώνει σε 50-29. Η αποστολή πλέον τη Στάντερ έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Πρέπει όχι απλώς να βελτιώσει την εικόνα, θέλει να κάνει σχεδόν το θαύμα για να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση. Στη γραμμή. Τώρα της επαναφοράς ο Γκίνη, Φιλιππόπουλος είδε τον Τούντα που ερχόταν γρήγορα. Αστόχησε στην προσπάθεια του εκείνος, έκλεψαν ωστόσο οι άσπροι. Ένα τρίποδο τώρα στο σίδερο. Τούντας κρατούν οι παίχτες του Αριστείου. Παραμένει σε θέση επίθεσης η γηπεδούχη. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Έχει γίνει το φάουλ. Τα 3 δευτερόλεπτα. Και έτσι ανανεώνεται το ρολόι ξανά στα 14 δευτερόλεπτα. Μια νέα 14 επίθεση για τους γηπεδούχους. Γίνει. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, αστοχή από το πλάι. Καρτάνος παίζει γρήγορα. Κούρτης παίρνει, σηκώνεται και το βάζει. 50-31, ένα γρήγορο 4-0 των φιλοξενούμενων. Κοιτάς. Εκδικήσει η μπάλα με μια βουτιά εκεί, ο Κούρτης θα τη μαζέψει. 2-1-2 τώρα στην επίθεση, Πέπας, του κλείσεις η μπάλα, πέρασε εκτός. Και έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Μανούρης. Πιέζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μανούρης κρατά. Διώχνει από κοντά τον Τούντα. Πήρε τον δεξιό διάδρομο, έπεσε πάνω τον Καρτάνο, στον νίκης όμως. Πρόλαβε την άμυνα του αντιπάλου του. Πέτυχε τον goal foul και θα πάει και στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. 52-31. Μάζεψε ο Καρτάνος. Πέσει πάνω του Γκίνη. Του κάνει το φάουλ.
Ο Τζούρτος εδώ μεταξύ θα αντικαταστήσει τον Αγγελόπουλο. Γυρίσε ωραία ο Καρτάνος και δέχτηκε το φάουλ από τον Φιλιππόπουλο. Φάουλ νούμερο 2 για τους γηπεδούχους. Βόλες τώρα για τον Καρτανό. Βάζει την πρώτη. 52-32. Αλλά σωστός τώρα από τη γραμμή. 52-33. Πανέφεραν τώρα οι άσπροι. Κοινή. Ακολουθεί ο Ζαράνης. Λέει τον Φιλιππόπουλο. Ένα τρίποντο τώρα από τον Φιλιππόπουλο. Αυτός θα πάρει τη σκυτάλη για να χτυπήσει από μακριά. 55-35. Δείχνει την ικανότητα του και στο μακρινό σουτ. Ο Ζαράνης δεν μπορεί να απαντήσει. Παραμένει στο 55-33. Γίνει. Γίνει κρατά, έχει μείνει με τον Καρτάνο. Φιλιππόπουλος τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως έμεινε πάνω του ο Πέπας. Είναι και το τρίτο φαουλ του Πέπα, αν προλάβα να ακούσω καλά. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη γύρω στις 2 και τον Φιλιππόπουλο για το 57-33. Πέπας πήρε από τον Τζούρτο. Σπάνε την πίεση με τις πάσες. Οι φιλοξενούμενοι, ο Καρτάνος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Νιώθει και σταμάτησε τώρα το παιχνίδι. Και κάποιες διαμαρτύρες τώρα από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας. Έγινε παραφορά. Πέπας. Πάει προς τα μέσα, ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νικώντας εκεί τον Γκίνι, 57-35. Μπάλα πέρασε εκτός. Παραμένουν στις κατοχές στα χέρια του Αριστεού. Πρέπει να περάσουν κατευθείαν το κέντρο και θα το κάνουν. Γκίνι. Είναι στον Παούρη, από τα δεξιά, εκείνος με τη βοήθεια του ταμπλό. 59-35. Γεωργίου. Πάει με φόρα, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. 59-37. Πάω τώρα από τον Γεωργίου, επάνω στον Μανουρή. Και μια παρατήρηση στην πλευρά της Thunder. Τόσο επικρατεί αρκετή. Γκρίνια. Θετικό φάουλ τώρα από τον Μανούρη.
Γιαννούρης είναι στην γραμμή. Καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Thunder. Ήταν η προηγούμενη φάση. Από ό,τι καταλαβαίνω και όχι νωρίτερα. Γυρίσαν πίσω τη φάση οι διαιτητές. 50-60, ασχολείται 37. Τώρα κατεβάζει ο Πέπας. Γεωργίου. Πυροκαρτάνος. Θα σηκωθεί για τρεις. Μάχη στον αέρα με κερδισμένο τον Δούρο. Κίνη. Συνεχίζει με την μπάλα, εξαιρετική πάσα για τον Δούρο. Παγούρης τώρα από το πλάι, είναι αδύναμο το τελείωμα. Δεν έφτασε καν Στεφάνη μπάλα. Γεωργίου στέκεται. Δεν εκτελεί σωστά, νέα ευκαιρία με Καρτάνο, θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Φιλιππόπουλο. Όχι, από τον Τούντα τελικά. Και 60-39 τώρα. 5,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Το καλό προβάδισμα το έχουν πάρει πλέον οι γηπεδούχοι. Δύσκολα φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει. Και θυμίζω πρεμιέρα σήμερα για την Master League. Γίνει. Δούρος πάει προς τα μέσα και η συμβάλα κατέληξε εκτός καλαθιού τελικά. Δίκουσε και θα γράφω στη βάλα στον αέρα. Δεν φτάσει εκείνη στον Καρτάνο. Γίνει στάσιμος, λέει το σύστημα στους παίκτες του. Φύνει στον Τζίγκο, θα ξαναπάρει. Τζίγκος, αυτός θα τελειώσει την επίθεση. Καρτάνος μαζεύει το rebound. Τα Ιγκάζη έχει δύο άσπρες πανέλες μπροστά του, δεν θα τον εμποδίσει αυτό να τελειώσει την επίθεση μόνος του. Και έχουμε τώρα βολές για τον παίχτη της Thunder, ενώ επιστρέφει ο Περδικάρης για τον Αριστείο. Από την άλλη έχουμε τον Ζαΐμι και τον Παπαθανασίου και πάλι στο παρκέ. 60-40. Και 60-41. Γίνει κλασικά. Είναι όργανο της των επιθέσεων του Αριστεού. Διώχνει τον Περδικάρη στην άλλη πλευρά. Μένει ο Δούρος κοντά του. Και με αυτόν θα παίξει τώρα, έχει τον Τζούρτο στην πλάτη του. Κάνει την κίνηση ωραία ο Τζίκος για να πάρει και να φτάσει με το καλάθι. Πάρα πολύ ωραία το βγήκε το σύστημα. 62-41. Ζαΐμις. Τζούρτο στην περιφέρεια. Μένει στον Κούρτη. Πάσα έξω και πάλι θα πάρει ο Κούρτης. Αμαρκάριστος ο Ζαΐμις εκτελεί για 2-62-43. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά τώρα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Γίνει. Περνάει, επιλέγει να αφήσει την γωνία και όπου περιμένει ο Δρόσος του Μενός για να πάρει το τρίποντο. Ναι, επίθεση τώρα για τους άσπρους. Δρόσος ξανά για 3, θα το βάλει τώρα. Το έψαχνε, το βρήκε. Για το 65-43. Παπαθανασίου. Γελόπουλος είδε την κίνηση του Κουρτή. Θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Μαζί σαν ξανά οι φιλοξενούμενοι Ζαΐμις.
Θα μπει μπαλά στο καλάθι και τώρα ο Περδικάρης με χώρο. Φεύγει στην άλλη πλευρά, τα κάνει όλα μόνο στη Βατάς μέχρι το τέλος. Για το 67-43. 2-40 τώρα στο ρολόι. Ο Αριστείος πλέον έχει σφίχτα καλιάσει την νίκη. Θα ξεκινήσει έτσι λοιπόν με το δεξί της υποχρέωση του στο πρωτάθλημα. Εξαιρετική συνεργασία και απίστευτο καλάθι εδώ από τον Τζίγκο. Όλα τα λεφτά, η έμπνευση από τον Γκίνι. 69-43 πλέον. Και έχουμε και διακοπή για time out, καθώς οι φιλοξενούμενοι δείχνουν, βλέπουν πως το πράγμα ξεφεύγει και έτσι έχουν αρκετά να πούνε. Συνέχεια στην δράση μετά την διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βλέπουν πλέον τους αντιπάλους να έχουν ξεφύγει στο 69-43. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Στόχος πλέον της Thunder είναι να μαζέψει τη διαφορά σε πιο νορμάλ επίπεδα, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν δείχνουν γιατί θυμαίνει να αφήσουν το πόδι από τον Γκάζι. Γίνει τα περάσει τώρα το κέντρο. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Δούρος φινεί έξω, Τζίγκος πασαφτάνει στον Δρόσο, κλείστηκε. 4 δευτερόλεπτα τώρα απομένουν, κάποιος θα πρέπει να σουτάρει, ο Περδικάρης θα το κάνει. Λίγο έλειψε να σκοράρει, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Και τώρα Τζούρτος. Κούρτης. Κούρτης βλέπει τις επιλογές του. Τζούρτος ξανά. Έχει κολλήσει κάπως η επίθεση. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, 6. Ζαΐμις. Φινεί έξω, πρέπει να εκτελέσει τώρα ο Κούρτης. Θα το κάνει, δεν θα το βάλει. Ο Γκίνεκι στο rebound. Και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό. Νέο τρίποδο του Δρόσου, άστοχο. Κούρτης μάζεψε. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα. Κούρτης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Μπάλα φτάνει εκείνη στον Ζαΐμι. Αυτός θα σηκωθεί για 2. Εκτελεί 69-75. Στο μάτσο Τούντας. Για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, για αυτές τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Τούντας κρατάει. Άφησε τον Δρόσο, είδα αυτό στην κίνηση του Τζίγκου, τον τροφοδότησε και εκείνος έκανε καλά τη δουλειά του για το 71-45. Τελευταία 25 δευτερόλεπτα. Ζαΐμις από το πλάι εκτελεί 71-47. Δεκατρία δευτερόλεπτα ακόμα. Τζίγκος για 3 μέσα. 74-47. Τρέχει γρήγορα ο Κούρτης, θα σηκωθεί. Δεν θα το βάλει. 74-47 είναι το τελικό σκορ νίκη για τον Αριστείο. Και θα ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης στο πρωτάθλημα, κρατώντας με 74-47 επί της Thunder.